Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία» μας. Στο δεύτερο μέρος συζητάμε για τον καρκίνο του προστάτη. Συγκεκριμένα το θέμα μας σήμερα είναι η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη. Κοντά μας είναι εκλεκτή προσκεκλημένη. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Μπέκος από αριστερά, ο οποίος είναι ουρολόγος, διδάκτορος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας. Όπως επίσης είναι μαζί μας και ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου, ο οποίος είναι και αυτός ουρολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Παρισίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είχαμε μείνει στο προηγούμενο μέρος, σταματήσαμε στο σημείο που ο κύριος Μπέκος είχε δώσει τις επιλογές, τις θεραπευτικές σε σχέση με τον προστάτη. Και θα προχωρήσω σε εσάς, κύριε Ανδρέο, να μας πείτε ουσιαστικά, όταν λέμε ριζική προστατεκτομή, τι εννοούμε, τι αφορά και γιατί πρέπει να γίνει ουσιαστικά ριζική προστατεκτομή και ποια είναι η διαφορά της από την απλή ίσως προστατεκτομή. Όλα αυτά. Η ριζική προστατεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία γίνεται με σκοπό την ίαση από τον καρκίνο του προστάτη. Μάλιστα. Αυτή η επέμβαση έχει διαφορά από την απλή προστατεκτομή, την οποία θα κάνουμε σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος έχει δυσκολίες στην ούρηση. Οπότε στην ουσία αφαιρούμε μόνο το αδένωμα με σκοπό να διευκολύνουμε την ούρησή του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση μία επέμβαση με την άλλη, αλλά και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε κάνει μία απλή προστατεκτομή δεν σημαίνει ότι έχουμε γλιτώσει και από τον κίνδυνο να κάνουμε καρκίνο του προστάτη και να χρειαστεί στη συνέχεια να κάνουμε ριζική προστατεκτομή. Μάλιστα. Με τη ριζική προστατεκτομή λοιπόν αφαιρούμε όλο το όργανο, η ολική προστατεκτομή, όπου ταυτόχρονα αφαιρούνται οι σπερματοδόχες κύστες και ένα μέρος των σπερματικών πόρων. Ο σκοπός είναι η ίαση του ασθενούς από τον καρκίνο. Η επέμβαση αυτή είναι μια σχετικά νέα επέμβαση, γιατί γίνεται με την μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα από την δεκαετία του 80 περίπου. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες από νωρίτερα περιναϊκά, αλλά στην πράξη με την ανοιχτή χειρουργική ξεκινήσαμε περίπου στη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Η επέμβαση αυτή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Απλά σας αναφέρω για την ιστορία ότι περάσαμε στην λαπαροσκοπική χειρουργική το 1997 με τον Γκαστόν στη Γαλλία, όπου έγινε η πρώτη επέμβαση πετυχημένα με τον ασθενή να επιβιώνει και να έχει καλά αποτελέσματα, που τότε έγινε και η περιγραφή της λαπαροσκοπικής επέμβασης. Και από το 2000 και μετά η επέμβαση αυτή γίνεται ρομποτικά. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση και της ανατομίας της περιοχής, αλλά και βελτιώνεται η τεχνική προκειμένου να αποφύγουμε την νοσηρότητα που είχε η ίδια επέμβαση παλιότερα, αλλά και τις επιπλοκές τις οποίες μπορεί να έχουμε. Ναι. Κύριε Μπέκο, μπορείτε να μας πείτε, αν θέλετε, ποιες είναι οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν και παλιότερα και σήμερα μπορεί να εμφανιζόταν. Ναι. Τι συμβαίνει? Στην η ανοιχτή ριζική προστατεκτομία, όπως τη γνώρισα εγώ στις αρχές της καριέρας μου σαν ειδικευόμενος, ήταν μια βαγιά, μια μεγάλη επέμβαση με μεγάλη απώλεια αίματος, πολλές διεγχειρητικές επιπλοκές και πολλές απότερες επιπλοκές. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που συνεχώς προσπαθούμε να εξελίξουμε την τεχνική, γιατί έχει μεγάλη νοσηρότητα. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι από τη στιγμή που θα κάνεις ριζική προστατεκτομή δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Γενικά, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις απότερες επιπλοκές, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία αφορά την εγκράτεια των ούρων και η δεύτερη αφορά τη σεξουαλική λειτουργία. Όσον αφορά την εγκράτεια των ούρων, ήταν το πρόβλημα στο οποίο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι ουρολόγοι, γιατί οι περισσότεροι άρρωστοι μετά από ριζική προστατεκτομή χρειαζόταν να φοράνε προστασία επειδή χάναν ούρα. Και ουσιαστικά ήταν και αυτό το οποίο η επιπλοκή η οποία έσπρωξε τις εξελίξεις. Δηλαδή, προσπαθώντας να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, βελτιώσαμε τις τεχνικές μας, βελτιώσαμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε. Να πραγματοποιήσουμε την επέμβαση περνώντας από τα εργαλεία της ανοιχτής χειρουργικής στα λαπαροσκοπικά εργαλεία και στη συνέχεια στα ρομποτικά εργαλεία. Okay. Σήμερα πλέον ακράτεια ούρων δεν υπάρχει. Τουλάχιστον όσον αφορά το απότερο μέλλον. Mm-hmm. Επειδή ουσιαστικά αφαιρούμε το προστάτη και ένα μεγάλο μέρος του σφεκτιακού μηχανισμού του άντρα και μετά το χειρουργείο η ανατομία μοιάζει περισσότερο με την ανατομία της γυναίκας,
ουσιαστικά προσδοκούμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, οι περισσότερες γυναίκες μετά από. Όχι περισσότερες, πάνω από το 45% των γυναικών μετά την ηλικία της ημινόπαυσης. Αν βήξουν με δύναμη, αν σηκώσουν κάποιο βάρος, χάουν ούρα και χρειάζεται να φοράνε τέτοιο. Αυτό είναι κάτι, επειδή η ανατομία πλέον μοιάζει με τη γυναική ανατομία, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει και στους άντρες μετά τη ριζική προστατεκτομία. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή ακράτεια από στρες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει πλέον να το θεωρούν σαν αποτρεπτικό παράγοντα οι ασθενείς του για να χειρουργηθούν, γιατί σχεδόν η πλειοψηφία των ασθενών μας σήμερα δεν έχει ακράτεια. Άρα, με τη μέθοδο της ρομποτικής. Με τη μέθοδο της ρομποτικής. Την οποία θα αναπτύξουμε, ναι. Και επίσης με τις καινούργιες μεθόδους δεν έχουμε και στενώματα ουρήθρας, τα οποία ήταν πιο συχνά. Ήταν πιο συχνά και το πρόβλημα ήταν ότι χρειαζόταν επανεπεμβάσεις, οι οποίες σήμαινε επιπλέον ταλαιπωρία για τον άρρωστο και συχνές επανεσαγωγές είτε στα επίγοντα είτε σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για επανεπέμβαση. Αυτό αφορά το ένα κομμάτι των επιπλοκών. Ναι. Το άλλο κομμάτι αφορά την σεξουαλική λειτουργία του άντρα μετά το χειρουργείο. Γενικά, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα. Είναι η επιθυμία για σεξ, αυτό που αισθανόμαστε όταν θέλουμε να κάνουμε σεξ. Είναι η στήση, η οποία είναι η λειτουργία εκείνη κατά την οποία τα αγγεία του πέους κάνουν αγκιοδιαστολή, αυξάνουν δηλαδή τη διάμετρό τους, γεμίζουν με αίμα, γεμίζει το πέος με αίμα και κάνει στήση. Ο μηχανισμός με τον οποίο γίνεται είναι αντίστοιχος με το πώς φουσκώνουν τα λάστιχα του αυτοκίνητου που έχουν σαν μπρέλα. Ουσιαστικά βάζεις αέρα μέσα σε ένα ελαστικό όργανο και όταν πλέον φτάσεις στα όρια της ευεδοτότητάς του, μόνο με τον αέρα βλέπεις ότι τουλάχιστον μπορεί να σηκώσει τόνους. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και το πέος. Γεμίζει με αίμα μέχρι τα όρια της ελαστικότητάς του και όταν πλέον φτάσεις σε αυτό το όριο, προκαλείται στήση. Τα νεύρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την νεύρωση των αγγείων του πέους, περνάνε δίπλα από τον προστάτη, κολλητά στον προστάτη και δίνουν τα ίδια νεύρα νεύρωση και στον προστάτη. Και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να τα αφαιρέσουμε μαζί με τον προστάτη και η δεύτερη είναι να τα ιδιαιτερήσουμε. Θα μου πείτε γιατί άλλες φορές επιλέγουμε το ένα και άλλες φορές επιλέγουμε το άλλο. Στους άντρες εκείνους τους οποίους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ξεκολλώντας τα νεύρα από τον προστάτη να αφήσουμε πίσω καρκίνο, επιλέγουμε να τα αφαιρέσουμε μαζί με τον προστάτη. Στους άντρες εκείνους τους οποίους έχουν σχετικά καλό όγκο, είναι ασφαλές να κρατήσουμε τα νεύρα τους. Κάνουμε τη λεγόμενη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή. Η τρίτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής είναι ο οργασμός. Ο οργασμός είναι τελείως ανεξάρτητος και από τη στήση και από την εξπερμάτιση. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει οργασμό χωρίς να έχει καθόλου στήση. Και η τέταρτη λειτουργία είναι η εξπερμάτιση. Αυτά είναι λειτουργίες οι οποίες είναι τελείως ξέχωρες. Μπορεί να έχει στήση χωρίς να έχει καμία επιθυμία, χωρίς να έχει εξπερμάτιση και χωρίς οργασμό, που συμβαίνει κάθε βράδυ σε όλους τους άντρες, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να έχει οργασμό χωρίς να έχει καθόλου στήση και εξπερμάτιση. Και επίσης μπορεί να έχει επιθυμία χωρίς να υπάρχει κανένα από τα υπόλοιπα τρία. Μετά τη ριζική προστατεκτομή, εκείνο το οποίο επηρεάζεται με τρόπο μη αναστρέψιμο είναι η εξπερμάτιση. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του οργασμού δεν βγαίνει σπέρμα. Και αυτό έχει να κάνει με. Ουσιαστικά έχει δύο. Επηρεάζει τη ζωή του αγώστου με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι ότι ο άντρας ο οποίος θα κάνει ριζική προστατεκτομή είναι υπογόνιμος. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει παιδιά χωρίς βοήθεια. Θα πρέπει είτε να δώσει σπέρμα σε τράπεζα σπέρματος προεγχειρητικά, είτε να πάρουμε σπερματοζωάρια από τον όχι του και να αποχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση, αν θέλει να κάνει παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν μπορεί δηλαδή να ζητήσει μετά το χειρουργείο με κάποιο τρόπο να ξαναέχει πίσω την εξπερμάτισή του.
Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ψυχολογία του άντρα, με την έννοια ότι κάτι λείπει από την σεξουαλική επαφή όταν δεν βγαίνει σπέρμα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλους τους άντρες σε άλλο βαθμό, αλλά γενικά όχι τόσο πολύ που να χρειάζονται βοήθεια από σεξολόγο. Συνήθως είναι ένα παράπονό τους, το οποίο περισσότερο τα χειρίζονται καλά. Άρα, ναι. Οι επιπλοκές της επέμβασης, να τα συνοψίσω, ναι, είναι οι εξής τρεις. Να πάμε λίγο στην για προβλητική. Κράτη αλόγων, υπογονιμότητα, ναι. Και σεξουαλική δυσλειτουργία. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Πέκο. Είναι πολύ κατανοητά, μας αναλύσετε πάρα πολύ καλά. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω επιπλοκές που υπήρχαν παλιότερα κάποιες και παλιότερα σαφώς κάποιες από αυτές, αλλά τώρα με τα καινούργια χειρουργία και την εμπειρία και τις καινούργιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε, κάποιες δεν υπάρχουν πλέον, όπως είπατε, όπως είναι η ακράτεια που δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, και τώρα να προχωρήσουμε λοιπόν στο καινούργιο εργαλείο, το ρομπότ, και να πάμε λοιπόν στην ρομποτική χειρουργική και να πούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, κύριε Ανδρέου, στο θέμα του καρκίνου του προστάτη. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχουν γίνει πολύ μεγάλα άλματα προόδου και εξέλιξη στην ειδικότητά μας. Έχουμε περάσει από την ανοιχτή χειρουργική που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από αρκετά χρόνια στη ρομποτική χειρουργική που είναι πραγματικά η τελευταία εξέλιξη. Είναι αυτό που είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται πλέον παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν δυστυχώς τα μέσα για να γίνει αυτό, δηλαδή στην δυτική κοινωνία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρουργούνται πάνω από το 95% των ασθενών στην Αμερική που έχουν καρκίνο του προστάτη. Και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς καθημερινά και έχουμε την τύχη να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και στην Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αρχίζει και γίνεται γνωστό και μαθαίνει όλος ο κόσμος και ενημερώνεται σχετικά με το τι σημαίνει η ρομποτική χειρουργική, συγκεκριμένα στον καρκίνο του προστάτη. Μπορείτε να εξηγήσετε, κύριε Ανδρέου, στον κόσμο τι σημαίνει η ρομποτική χειρουργική? Γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους, και μεγάλοι άνθρωποι συνήθως, που τυχόν έχουν το πρόβλημα, ότι ένα ρομπότ θα τους χειρουργήσει. Μπορούμε να δούμε και τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά της. Είναι ένα ανθρωποειδές το οποίο παίρνει τα χειρουργικά εργαλεία μόνο του και κάνει την επέμβαση. Ναι. Στην πράξη δεν είναι έτσι. Το ρομπότ είναι ένας συνεργάτης του χειρουργού. Είναι στην ουσία ένα πολύ εξειδικευμένο εργαλείο το οποίο κατευθύνει ο χειρουργός προκειμένου να γίνει χειρουργική επέμβαση με τον τρόπο που θέλει ο χειρουργός, ο οποίος αυτός είναι που θα αποφασίσει, αυτός είναι που θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και δράσεις προκειμένου να επιτύχει την επέμβασή του. Τώρα, το εργαλείο αυτό αποτελείται από τρία τμήματα. Είναι τύπου, όπως λέμε, slave master, δηλαδή ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα και βλέπει τρισδιάστατα στο εσωτερικό του ασθενούς μέσω μιας κάμερας η οποία μπαίνει από ένα τροκάρ, μια οπή στο σώμα του ασθενούς, και με τα χειριστήρια που έχει κατευθύνει τα εργαλεία τα οποία βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα, με τα οποία πραγματοποιούμε την επέμβαση. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας πύργος με μία οθόνη, την οποία χρησιμοποιεί ο βοηθός του χειρουργού προκειμένου να τον βοηθήσει στις διάφορες κινήσεις του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η επέμβαση, και το επαναλαμβάνουμε, πρέπει να γίνει από έναν χειρουργό ο οποίος έχει εξειδικευτεί για αυτό το πράγμα και έχει εμπειρία, σίγουρα. Και έχει την εμπειρία. Φυσικά. Η εμπειρία αυτή δεν είναι μόνο στην χρήση του ρομπότ, γιατί αυτό μπορεί κάποιος με πολλή εκπαίδευση να μάθει μηχανικά γρήγορα να κάνει μια επέμβαση. Ναι. Χρειάζεται να γνωρίζει πρώτα απ' όλα τις ενδείξεις της επέμβασης, γιατί μια καλή ένδειξη θα κάνει μια καλή χειρουργική επέμβαση. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος σίγουρα στη ρομποτική χειρουργική, αλλά ακόμα καλύτερα να είναι εκπαιδευμένος και στην λαπαροσκοπική χειρουργική, γιατί η ρομποτική είναι εξέλιξη της λαπαροσκόπησης. Μάλιστα. Και στην ουσία χρησιμοποιούμε τα ίδια πλάνα, τις ίδιες τεχνικές με πιο εξελιγμένα εργαλεία, αλλά είναι και ακόμα καλύτερο να είναι εκπαιδευμένος και στην ανοιχτή χειρουργική. Γιατί ομιγέννητο συμβαίνει ένα συμβάν. Και πώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίγωνα, το ρομπότ, ας πούμε, ναι. Πρέπει να έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, ή να συνεχίσουμε λαπαροσκοπικά, που θα ήταν το ιδανικό, γιατί δεν αλλάζουμε τίποτε στο στήσιμο του χειρουργείου,
αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε το χειρουργείο τελικά ανοιχτά. Βέβαια, αυτό δεν μας έχει συμβεί, αλλά είναι μια προοπτική για την οποία θα πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι. Άρα η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνολική και η εμπειρία σίγουρα μεγάλη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ρομποτικής, χαρακτηριστικά της ρομποτικής χειρουργικής που πρέπει να τα ενημερώσουμε τον κόσμο να τα ξέρει και αυτός και να τα μάθει. Τώρα, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε ότι χρειάζεται όχι μόνο εξειδίκευση, εμπειρία, γνώση και των άλλων τεχνικών και λαπαροσκοπικής και ανοιχτής χειρουργικής, ποια είναι τα ωφέλη συγκεκριμένα της ρομποτικής χειρουργικής στον καρκίνο του προστάτη, κύριε Ανδρέου? Τι καλύτερο συμβαίνει στον ασθενή, τι πετυχαίνουμε σε αυτό το τομέα? Το ρομπότ είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τον χειρουργό να κάνει καλύτερα τη δουλειά του και πιο εύκολα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευκρίνεια, έχει Ακριβώς. καλύτερη οπτική, έχει μεγέθυνση, τι? Πάντα μου λέει ο κύριος Μπέκος ότι είναι πιο εύκολο για τον χειρουργό, είναι καλύτερο για τον ασθενή. Όντως έτσι είναι, γιατί βλέπουμε καλύτερα. Ναι. Ο χειρουργός αισθάνεται καλύτερα κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γιατί κάθεται εργονομικά. Έχει την άνεση Άνετα. Στην κίνηση των εργαλείων τα οποία υπακούουν σε αυτά που ζητάει ο χειρουργός και κάνουν τα πάντα ό,τι θέλουμε στο εσωτερικό. Για τον ασθενή έχουμε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στο τι θα κάνουμε λόγω του μεγέθους των εργαλείων και των δυνατοτήτων που δίνουν με την κίνηση στον χώρο. Άρα μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα τους μύες, του πυελικού εδάφους και το σφιγκτήρα και να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εγκράτεια. Αυτό με αριθμούς, για να ξέρουμε τι γίνεται, μιλάμε για πάνω από 95% των ασθενών οι οποίοι πλέον δεν χρειάζεται να φοράνε πάνες. Άρα λοιπόν 95% εγκράτεια στους ασθενείς εγκράτεια, μετά από επέμβαση. Την οποία την βλέπουμε στο τρίμηνο, αλλά σίγουρα είναι πολλοί αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι και πολύ νωρίτερα έχουν αυτό που λέμε την πρώιμη εγκράτεια και ακόμα περισσότερο με τη ρομποτική χειρουργική. Περίπου το 40% των ασθενών από την πρώτη εβδομάδα αφαίρεσης του καθετήρα μετά το χειρουργείο είναι τελείως στεγνή. Δεν χρειάζεται να φορούν κάποια προστασία. Άρα, πολύ μεγάλη βελτίωση στην εγκράτεια. Στην αισθητική λειτουργία μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία βέβαια εξαρτώνται από το τι επέμβαση θα κάνουμε, αν υπάρχει ένδειξη να διατηρήσουμε τα αγκιονευρώδη δεμάτια και από τις δύο πλευρές, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά αισθητικής λειτουργίας αυθόρμητης χωρίς φαρμακευτική βοήθεια περίπου στο 50 με 70% των ασθενών. Δεν είναι το 100%. Και επιμένω σε αυτό γιατί λόγω marketing, λόγω όλων των φαινομένων που μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να ακούσουμε για 100% κτλ. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια επέμβαση η οποία θα επηρεάσει ως ένα βαθμό τη σεξουαλικότητα του άνδρα. Απλά έχουμε περάσει από πολύ μικρά ποσοστά στην ανοιχτή χειρουργική σε ποσοστά τα οποία πλέον είναι αξιοσέβαστα και σίγουρα και με μια μικρή φαρμακευτική βοήθεια μπορούν να βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια αισθητική λειτουργία. Οπότε βλέπουμε καλύτερα, έχουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στους χειρισμούς. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αποφεύγουμε τις αιμορραγίες, δεν έχουμε μετάγγιση αίματος, έχουμε πολύ μικρές τομές έτσι ώστε ο ασθενής και αισθητικά αλλά και από άποψη πόνου, κύλης, διαποίησης, τραύματος να έχει όλα τα ωφέλη της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής και γενικά της χειρουργικής μέσω μικρών οπών. Άρα μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του πολύ νωρίτερα. Θέλουν αυτό για τον ασθενή. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί μετά την επέμβαση να επιστρέψει στη δουλειά του? Το 99% των ασθενών μας χειρουργούνται και παίρνουν εξιτήριο για το σπίτι τους την επόμενη μέρα. Αν γίνει την Δευτέρα δηλαδή το πρωί η επέμβαση, την Τρίτη το μεσημέρι είναι στο σπίτι τους. Και τόσο αυτό γρήγορα. Πραγματικά αφορά το 99% των ασθενών. Έχει αλλάξει τραγικά η εικόνα. Για αυτή ενώ την παλιότερα επέμβαση. Έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο. Στην καλύτερη περίπτωση μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα και παραπάνω. Αν κάτι δεν πήγαινε και πολύ καλά, σίγουρα αυτή η νοσηλεία έπαιρνε παράταση ακόμα και για εβδομάδες, αλλά και η επάνωδο στις δραστηριότητες ήταν 2-3 μήνες αργότερα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πλέον. Στις 15 μέρες οι ασθενείς μπορούν είναι κανονικά στη δουλειά τους. Μπορούν να επανέλθουν στην δραστηριότητά τους επαγγελματική. Σαφώς. Κύριε Μπέκο, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με τα ωφέλη της ρομποτικής? Μας τα είπε πολύ καλά ο κύριος
Ανδρέου, σε σχέση με τον ασθενή, πώς αισθάνεται μετά, αν παίρνει και κάποια άλλη αγωγή, φάρμακα, σε πόσο καιρό βελτιώνονται όλα αυτά που είπαμε. Σε σχέση με αυτό, με αυτά που είπε ο κ. Ανδρέου, είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Ναι, πείτε. Για να έχεις καλό αποτέλεσμα σε αυτό σου εξειδικευμένες επεμβάσεις, όπως είναι η ριζική προστατικτομή, χρειάζεσαι, το εξπερτάεις, χρειάζεσαι να έχεις την εξειδίκευση και τη γνώση και την ικανότητα. Ο μόνος τρόπος, δυστυχώς, για να αποκτήσεις αυτή την υψηλή εξειδίκευση είναι μέσω της εμπειρίας. Ναι. Και η εμπειρία χρειάζεται χρόνο. Και σε μια ηλικία σαν και τη δικιά μου, όταν πλέον έχεις την απαιτούμενη εμπειρία, αρχίζουν να τρέμουν τα χέρια σου και αρχίζεις να μην βλέπεις καλά. Ναι. Αυτά τα προβλήματα τα λύνει το ρομπότ. Γιατί βλέπεις τέλεια. Πολύ καλή οπτική. Πολύ καλή οπτική. Πολύ καλύτερα από ό,τι έβλεπα στα νιάτα μου με τα ματάκια μου. Ναι. Και οι κινήσεις που κάνω με τα χέρια μου μεταδίδονται με τέτοια ακρίβεια πλέον στα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιώ, που αφαιρεί όλο το τρέμουλο και αυξάνει τη λεπτομέρεια με την οποία μπορώ να δουλέψω, παρότι πηγαίνω προς... παρότι η ηλικία μου αυξάνεται. Καλά, αυτό μου το λέτε. Εγώ λοιπόν, ενόμισα, δεν θα έλεγα για την ηλικία, απλά θα ήθελα να τονίσω την εμπειρία την οποία πλέον έχετε. Αυτό. Ωραία. Που πάνε αυτά μαζί κιόλας, η ηλικία μαζί με την εμπειρία. Η εμπειρία χρειάζεται χρόνο. Όταν έχετε πλέον, έχετε και τα γεράματα. Mm-hmm. Λοιπόν, με το ρομπότ ξεπερνάτε αυτά τα προβλήματα. Έτσι είναι. Με το ρομπότ αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Όσον αφορά το πρώτο, την πρώτη παρατήρησή μου, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Πώς είναι η άρρωστη μετά του χειρουργείου. Ναι, αυτό. Η ανάρρωση πώς είναι. Αν πρέπει να παίρνουν κάποια άλλη αγωγή, συντηρητική, πώς αισθάνονται. Συνήθως ο άρρωστος κάνει εισαγωγή την ημέρα του χειρουργείου. Mm-hmm. Την άλλη μέρα το μεσημέρι παίρνει εξιστήριο, πηγαίνει σπίτι του. Αυτό είναι καταπληκτικό. Σε μία μέρα φεύγει από την κλινική. Συνήθως στέλνουμε τους ασθενείς στο σπίτι με καθετήρα, ναι, με καθετήρα κύστεως, mm-hmm, τον οποίο το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για να λειτουργήσει σαν εσωτερικός ναύτικας στην αναστόμωση που κάνουμε. Δηλαδή όπως βάζουμε γύψο στο χέρι μας απ' έξω, όταν το έχει κάποιο κάταγμα, η ίδια είναι η δουλειά του καθετήρα, απλά μπαίνει εσωτερικά της ουρήθρας για να λειτουργήσει σαν ναύτικας για την αναστόμωσή μας. Και χρειάζεται τις πρώτες ημέρες, τις πρώτες 3 με 4 ημέρες. Συνήθως τον αφήνουμε μια εβδομάδα. Και αυτό βοηθάει στο να περιορίσουμε τη δραστηριότητα του ασθενούς, γιατί ο ασθενής δεν αισθάνεται τίποτα. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται ότι είναι χειρουργημένος. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στη δουλειά του και τη μεθεπόμενη ημέρα. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, ναι, σωστά βέβαια. Τι. Αυτό είναι η επάνωδος. Η επάνωδος στις δραστηριότητες γίνεται μετά την 20η ημέρα, τουλάχιστον αυτή την οδηγία δίνουμε στους αγώστους, ότι θα πρέπει να προγραμματίσουν ότι θα λείψουν από τη δουλειά τους ή αν είναι ηλικιωμένοι, ότι δεν θα πρέπει να αναλάβουν βαριές δουλειές ή σοβαρές υποχρεώσεις για τις επόμενες 20 ημέρες. Μετά μπορούν να γυρίσουν στην κανονική του ζωή. Το καλό είναι ότι θα είναι στο σπίτι τους, ότι δεν θα είναι σε νοσοκομείο, σε μια κλινική, θα είναι στο χώρο τους. Ναι. Φάρμακα δεν παίρνουν. Ναι. Συνήθως δεν δίνουμε ούτε καν αντιβίωση, mm-hmm, στο σπίτι. Γενικά η μετοικιατική πορεία είναι πάρα πολύ ομαλή. Όταν λένε θα είναι στο σπίτι τους, μην φανταστείτε ότι παίρνουν εξιτήριο και μένουν στο σπίτι, ωστόσο, για να είναι ξεκάθαρο. Όντως πρέπει να αποφύγουν, όπως λέει ο κύριος Μπέκος, για 15-20 ημέρες. Κάποιες δραστηριότητες. Έντονες δραστηριότητες και βάρη. Ίσως, ναι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια μείζωνα ογκολογική επέμβαση, η οποία. Ναι. Είναι η ίδια στην πράξη με αυτή που κάναμε και είχε την οσιρότητα παλιά, απλά την έχουμε βελτιώσει τόσο ώστε ο ασθενής να μην νιώθει τίποτε. Αλλά σίγουρα μετά την πρώτη μέρα που φεύγουν στο σπίτι μπορούν να βγουν έξω, να πάνε στο καφενείο, βόλτα,
με έναν ουροσυλλέκτη. Γιατί εγώ έδωσα την εντύπωση ότι πρέπει οι ασθενείς ουσιαστικά να μένουν μέσα στο σπίτι για αυτές τις 20 μέρες. Γι' αυτό, αυτό κατάλαβα. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι έχουν χειρουργηθεί. Μάλιστα. Ο καθετήρας και ο ουροσυλλέκτης είναι μέσα από τα ρούχα τους, οπότε κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό πάνω τους. Mm-hmm. Και στην πράξη το μόνο που αποφεύγουν είναι οι βαριές δουλειές τις πρώτες 15 μέρες. Mm-hmm. Αλλά μπορούν, αν κάνουν δουλειά γραφείου. Προχθές χειρουργήθηκε ασθενής, ο οποίος έχει σημαντικό πόστο διευθυντικό και τρεις μέρες μετά το χειρουργείο θα πάει στη δουλειά του, θα είναι στο γραφείο. Αφού είναι σε γραφείο. Έτσι δεν φαίνεται ούτε στην όψη του, ούτε στην ανατομία κάτι, στο ρουχισμό ότι έχει χειρουργηθεί αυτός ο άνθρωπος. Άρα είναι όντως μεγάλη η διαφορά και η εξέλιξη με παλιά. Πολύ ωραία. Είναι ευεργετικά τα αποτελέσματα πραγματικά. Είναι επανάσταση το ρομπότ, αυτό το εργαλείο τέλος πάντων που έχετε στα χέρια σας. Βέβαια, όπως είπαμε, πρέπει να χρειάζεται φυσικά την εμπειρία αυτών που το χρησιμοποιούν και την εξειδίκευση πάνω σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να είναι επιτυχημένα τα αποτελέσματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Πες την κυρία Ανδρέα. Θα έλεγα ότι το ρομπότ είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ακριβώς στην απόκτησή του. Αυτό είναι καλό και κακό. Είναι κακό γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Για παράδειγμα, πάντως εμείς στη Θεσσαλονίκη τώρα το έχουμε. Στην Βόρεια Ελλάδα, το έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα ρομπότ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε και εδώ, έτσι να το πούμε και αυτό. Από το 2011 και μετά χρησιμοποιούμε το ρομπότ, το οποίο μάλιστα ανανεώθηκε και έχουμε το καινούριο μοντέλο από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Ναι. Και είναι το τελευταίο μοντέλο, το πιο πρόσφατο που υπάρχει στην Ελλάδα. Και υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, άλλα 5 ή 6 στην Αθήνα. Στην Αθήνα, αυτό, ότι δεν υπήρχε. Είναι ένα εδώ. Ακριβό εργαλείο το οποίο υπάρχει σε λίγα μέρη και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο να ακριβώς. χρησιμοποιούν το ρομπότ και να κάνουν τις επεμβάσεις τις οποίες προαναφέραμε. Mm-hmm. Αυτό βέβαια από την άλλη είναι καλό γιατί υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία σε κέντρα τα οποία έχουν τη ρομποτική χειρουργική. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι. Έστω και αν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί και κάνουν τις ίδιες επεμβάσεις συνέχεια και συνέχεια και σίγουρα αυτό είναι προς όφελος των ασθενών. Φυσικά, φυσικά. Πάντως εσείς έχετε πάρα πολλά περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί ό,τι ποτέ προσπαθούσα εγώ να επικοινωνήσω μαζί σας, είστε στο χειρουργείο και ο κύριος Μπέκος και ο κύριος Ανδρέου μαζί. Δεν λέει ο κύριος Μπέκος κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν. Εξάλλου, είστε γνωστοί ουρολόγοι της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, που πραγματικά είναι επανάσταση. Έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα. Σήμερα πιστεύω μιλήσαμε με περισσότερη λεπτομέρεια και ίσως δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει περισσότερα πράγματα σε σχέση με το τι είναι ρομπότ και ποια είναι η λειτουργία του στο θέμα του καρκίνου του προστάτη, που είναι ένα θέμα που βασανίζει άτομα. Άνδρες και περισσότερο μεγάλης ηλικίας. Τώρα το θέμα είναι εάν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, αν ένα ασφαλιστικό ταμείο θα μπορούσε να καλύψει την επέμβαση αυτή. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αν μπορούν να καλύψουν κάποιο έξοδά τους για την επέμβαση. Μέχρι ένα βαθμό τα ταμεία βοηθούν στην ρομποτική χειρουργική. Υπάρχει κάποιο ποσοστό μέσω των κλειστών νοσηλείων. Ναι. Όπως λέμε τα ΚΕΝ. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχει και ένα κόστος επιπλέον για τον ασθενή το οποίο πρέπει να υπομειστεί. Αυτό επίσης είναι ελληνικό χαρακτηριστικό, όπου η ιατρική, καλός ή κακός, δείχνει να έχει δύο ταχύτητες ακόμα. Και ελπίζουμε αυτό να αλλάξει. Μακάρι, στη Γαλλία, ακόμα βλέπω, και η ρομποτική χειρουργική πληρώνεται πλήρως από το Ταμείο των Ασθενών. Mm-hmm. Βέβαια, ας μην φανταστούμε ότι τα κόστη είναι τόσο μεγάλα, τα οποία είναι δυσθεώρητα και δεν μπορούν να τα αναλάβουν οι ασθενείς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν χειρουργηθεί εκατοντάδες ασθενείς, παρόλη την κρίση. Οπότε, βάζουμε και εμείς νερό στο κρασί μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να γίνει το σωστό. Πιστεύω ότι μπροστά στα καλά αποτελέσματα και τα ευεργετικά και στην ταχύτητα αυτής ανάρρωσης και όλα αυτά και καλή ποιότητα στη ζωή τους, γιατί είπαμε και τις επιπλοκές αρκετά πράγματα, πιστεύω ότι αξίζει το κόπο να γίνει αυτό. Και δεν το λέμε τώρα, το λέμε γιατί, για κάποιο λόγο συγκεκριμένο, αλλά γιατί αυτό ισχύει πραγματικά. Κύριε Μπέκο, κλείνοντας. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω κι εγώ, ότι κάποιος άγνωστος ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, το να επιλέξεις να χειρουργηθεί σε ένα κέντρο το οποίο έχει τα απαραίτητα εργαλεία, έχει ρομποτικό σύστημα, δεν είναι αυτό που λέμε επέμβαση πολυτελείας. Ναι, αυτό καλά κάνετε και το λέτε στον κόσμο. Είναι
είναι αυτό που θα προσπαθήσει να πετύχει. Τώρα, από την άλλη μεριά, και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, επειδή είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τα συγκεκριμένα εργαλεία και για το πόσο καλά είναι, δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί και το. Η άλλη εντύπωση στον κόσμο, ναι. Που υπάρχει αυτή η αντίληψη, το βλέπω, που επιλέγουν μέθοδο. Όταν διαγνωστεί κάποιος με μια σοβαρή αρρώστια, θα κάνει αυτό που έκανε πάντα. Δεν διαλέγεις μέθοδο. Διαλέγεις γιατρό. Αυτό που επιβάλλεται, που πρέπει διαλέγεις να γίνει. Διαλέγεις γιατρό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν για παράδειγμα επιλέξεις έναν γιατρό ο οποίος σου προτείνει ότι θα χειρουργηθείς ανοιχτά και έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό, δεν θα τον πιέσεις, όχι χρησιμοποιήσει το εργαλείο, το ρομπότ. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα τα αποτελέσματά σου δεν θα είναι αυτά που περιμένεις. Θα ακούσεις αυτό που θα σου πει. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι το γιατρό σου. Ο άρρωστος θα επιλέξει το γιατρό του, ναι. Και ο γιατρός θα επιλέξει τη μέθοδο. Ναι. Σωστά. Αυτή είναι η δικιά του ευθύνη. Ναι. Από εκεί και πέρα. Είναι η δικιά του ευθύνη. Αφού τον εμπιστεύεται ο άρρωστος, ο γιατρός έχει την ευθύνη του. Έτσι δεν είναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας. Που είναι διαθέσιμα στον κόσμο, δεν είναι επέμβαση πολυτελείας, είναι επέμβαση η οποία στοιχίζει χρήματα. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, περισσότερα από όσα θα έπρεπε, γιατί η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Παρ' όλα αυτά, στοιχίζει λιγότερο όπως στοιχίζει, για παράδειγμα, τα βαφτίσια ή ένας γάμος. Με βάση αυτά που επικρατούν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Τις υπερβολές που γίνονται. Ναι. Καταλαβαίνω. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι. Επέμβαση πολυτελείας. Ναι, δεν είναι επέμβαση πολυτελείας. Δηλαδή ότι μπορεί να γίνει. Είναι διαχειρίσιμο το κόστος. Να μην ξεχάσουμε ότι είναι το κόστος για τον ασθενή αλλά και το κόστος για την κοινωνία. Mm-hmm. Και με την ρομποτική χειρουργική το κόστος για την κοινωνία είναι σαφώς μικρότερο. Γιατί όπως είπαμε θα επανέλθει στις δραστηριότητές του, θα είναι ενεργός πολίτης πολύ γρηγορότερα. Στην οικονομία γενικότερα του αλλά πράγμα. Και ο ίδιος ο ασθενής σαν έξοδο. Αν κάνει μια επέμβαση η οποία θα αποτύχει και θα τον αφήσει με μόνιμη ακράτεια ή με ένα στένωμα ουρίθρας, θα χρειαστεί να ξαναχειρουργηθεί. Επιπλέον έξοδα για το ταμείο και για την κοινωνία. Ή θα χρειαστεί να φοράει πάνες για όλη τη ζωή. Είναι και αυτό ένα έξοδο το οποίο πρέπει να υπολογίσουμε. Υπάρχουν έρευνες γι' αυτά. Και οι έρευνες λένε ότι μπορεί το αρχικό κόστος να είναι μεγαλύτερο, mm-hmm. για τη ρομποτική χειρουργική. Αυτό όμως αποσβαίνεται πάρα πολύ καλά με τα χρόνια, λόγω της έλλειψης προβλημάτων τα οποία θα λίγο αφήσει ένα χειρουργείο. Λίγο της καλής ποιότητας, λιγότερα όσο γίνεται δυνατόν λιγότερα προβλήματα, αν τυχόν και υπάρξουν, υπάρχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής, που νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον ασθενή. Η καλύτερη ποιότητα ζωής του. Όλο το ενδιαφέρον τον ασθενή και όλο το ενδιαφέρον την κοινωνία. Ναι. Το γεγονός ότι έχει επικρατήσει μέθοδος, σημαίνει ότι το κόστος όφελος είναι θετικό. Έτσι. Εντάξει. Μέθοδοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, είναι πανάκριβες, συνήθως εγκαταλείπονται γρήγορα. Έτσι είναι. Γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η καλύτερη επιλογή, αλλά σε βάθος χρόνου, mm-hmm. για το σύστημα υγείας συγκεκριμένα είναι η φθηνότερη επιλογή. Σε βάθος χρόνου η φθηνότερη. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν αποδιοργανωθεί όπως στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι η μέθοδος πρώτης επιλογής. Είναι αυτό το οποίο θα επιδοτήσουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι αυτό το οποίο θα στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Γιατί αυτό του στοιχίζει τα λιγότερα. Ναι, κατανοητό. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί εδώ στην κουβέντα μας, στην εκπομπή Παναπολεγία μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέκο, Θανάσιο Μπέκο, και τον κύριο Ανδρέου που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη τιμή που μας κάνατε, γιατί πραγματικά ξέρω πως είστε ένα χτύπητο δίδυμο, μια πολύ καλή ομάδα και έχετε πολύ καλή συνεργασία για πολλά χρόνια. Ευχόμαστε να συνεχίζετε να έχετε επιτυχίες και να κάνετε καλά τους ασθενείς που έχουν προβλήματα σε σχέση με το προστάτη τους. Λοιπόν. Με εσάς θα τα λέμε, ξέρετε, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα και σε διάφορες επαναλήψεις μέσα στην εβδομάδα. Την Πέμπτη να μας παρακολουθείτε, το πρωί στις 11 και το απόγευμα στις 8 παρατέταρτο, όπως επίσης και το Σάββατο στις 4, κάθε Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Γεια σας.